αν και είναι η δεύτερη της χρονιάς στο Λαβριόλα. Έτοιμα για το τζάμπολ με τον Χόκκινς και τον Κουζέλογλου. Κουζέλογλου κερδίζει. Ο Μάρτιν στην πρώτη επίθεση. Μάρτιν, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο NCAA με το Κάνσας και μάλιστα για καθοριστικό ρόλο στον τελικό, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φλαγ. Ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη αγωνιστική ο εκπληκτικός Σάβιον Φλαγ. Πρώτο καλάθι στον αγώνα. 3-0 για το Λαύριο που ανοίγει λογαριασμό. Θα χρειάζεται η ομάδα του Λαυρίου τα καλάθια από τον θεωρητικά καλύτερο ξένο στον οποίο υπολογίζει στην περιφέρεια. Αν και η τριάδα πλέον, αυτή που ξεκινά ειδικά σήμερα, είναι για τους γηπεδούχους πολύ σημαντική. Μάτζαρης. Χάμιλτον πάει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Γερομιχαλός μαζί με τον Φλαγ στο rebound. Μάρτιν. Το Κουζέλογλου η μπάλα παίρνει φάουλ. Θα μετρήσει και το καλάθι. 5-0. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για το Λαύριο. Ο κύριος Μαλαμάς ήταν πολύ κοντά. Γιάννης Κουζέλογλου ετοιμάζεται για την βολή, στις οποίες έχει φέτος ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 50%. Εδώ τα καταφέρνει πάντως. 6-0 με ένα κανονικό και ένα έμεσο τρίποντο. Είδαμε και τον προπονητή του Λαυρίου. Μαυροκεφαλίδης Μάτζαρης, ούτε αυτός τα καταφέρνει. Στο rebound όμως ο έμπειρος σέντερ του Ιωνικού. Για τρεις έρχεται η απάντηση από τον Νταμόντε Λέισι. 6-3. Ο Μάρτιν. Τον ακολουθεί ο Χάμιλτον. Βγάζει για τον Σάβιον Φλαγ. Ο Μάρτιν ουσιαστικά είναι εκτός παιχνιδιού. Άρτζε Κόλ στο τρίποντο. Όχι. Ο Χάμιλτον στο rebound και στο κατέβασμα της μπάλας. Με το μαυροκεφαλίδι είναι αλλαγή. 6-5. Είναι δεδομένο ότι ο μαυροκεφαλίδις θα πάρει τις περισσότερες επιθέσεις και όταν η μπάλα θα αρχίσει να καίει περισσότερο, αλλά και όποτε χρειαστεί ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ειδικά στο επιθετικό παιχνίδι όπως και τώρα στο αμυντικό, έχει δείξει τις αρετές του. Μάντζαρης αφήνει στο Χάμιλτον. Φλαγ πάνω του. Μαυροκεφαλίδης βγαίνει για να στηθεί ένα pick and roll. Χόκκινς, ο Λέισι και πάλι χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη καμπύλη. Με ένα 8-0 απαντά ο Ιωνικός στο 6 αρχικό σερί. 6-0 του Λαυρίου. Άρτζε Κόουλ. Γρήγορη απάντηση και ισοπαλία. Τις δύο ομάδες να κάνουν και γρήγορες επιθέσεις και αποτελεσματικές. Ο Χάμιλτον περνά, αφύλακτος του δίνουνε το σούτ, αλλά δικαιώνει ο Ντόντε Χόκκινς την επιλογή και του Ζαρά να τον ξεκινήσει και να πάρει επιθέσεις και φυσικά δεν δικαιώνεται ο Σερέλης που προφανώς έχει δώσει την εντολή να τον αφήνει να σουτάρει και να κλείνει προς τα μέσα, τουλάχιστον στην πρώτη προσπάθεια. Εκπληκτική πάσα του Μάρτιν για τον Μιχαλό. 10-11 σε ένα καταιγιστικό ρυθμό που έχει το παιχνίδι επιθετικά. Μάρτιν. Πέρασμα για τον Κουζέλογλου. Άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο ψηλών. Διαβάζει ο κύριο Μιχαλός στο μισμάτς που υπήρχε με τον Κουζέλογλου να είναι με τον Μάρτιν μαζί.
αντίπαλο, τον Μάτζαρη. Δώδεκα-έντεκα. Και τώρα 13. Ο αρχηγός του Λαβρίου. Για αυτό το λόγο βρίσκεται και στην πεντάδα. Η εμπειρία του, η οξυδέρκειά του. Πιστώνεται το μισό καλάθι. Εδώ πάνε να κάνει και το κλέψιμο. Μάτζαρης δεν είναι εύστοχος. Γερομιχαλός με το Μαυροκεφαλίδη. Συγκρούονται, δεν υπάρχει φάουλ. RJ Cole προσπαθεί να τρέξει. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. 15-11. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Ιωνικού. Και στα τρία υπήρχε φάουλ σε προσπάθεια για σούτ που κατέληξε μάλιστα και σε καλάθι. Τρίτο γκολ φάουλ ουσιαστικά. Να δώσουμε το λόγο στο Βασίλη, ακούμε. Είναι έξαλλος ο coach Νέξας με το γεγονός, αυτό ακριβώς που είπες, ότι οι παίκτες του έχουν δώσει τρεις φορές καλάθι και φάουλ στους αντιπάλους του. Λογικό είναι να είναι έξαλλος. 16-11 με ένα νέο σερί παντά το Λαύριο. Για να δούμε εδώ αν υπάρχει μεταξύ των διαιτητών δικογνωμία για το τι συνέβη. Ναι, κάνει το κλέψιμο ο Φλακ. Θα το ξαναδούμε εδώ στην προσπάθεια του Χάμιλτον. Στην αρχή μπάλα δόθηκε για τον Ιωνικό, όμως έχει καλύτερη οπτική επαφή ο κύριος Σημειονίδης και γι' αυτό είδε ότι η μπάλα έφυγε από το πόδι του Χάμιλτον. 16-11, αρκετά υψηλό σκορ. Βρισκόμαστε μόλις στο μισό πρώτο δεκάλεπτο. Κουζέλεγλου βγάζει έξω για τον Γερομιχαλό, περνά στον Φλαγ, με τον Λέιση ποστάρι, γυρίζει, δεν είναι το γνωστό του επιθετικό στυλ που του αρέσει να παίζει. Μάτζαρης σε ένα ακόμη τρίποντο, σε ένα ακόμη άστοχο τρίποντο. Μαυροκεφαλίδης είναι εκεί για να δείξει ότι αυτός μπορεί να κουβαλήσει τον Ιωνικό στις πλάτες του. Ο Κόουλ. Γερομιχαλός. Προσπαθεί να βοηθήσει σκρινάροντας τον Κόουλ. Δεν έφτασε το τρίποντο. Χάμιλτον. Μαυροκεφαλίδης με τον Γερομιχαλό. Κλείνει ο αρχηγός του Λαβρίου σωστά. Ψάχνει την πάσα ο Κόουλ για τον Φλακ. Η συνεργασία πάει να γίνει και με τον Μάρτιν. Με μια no look πάσα που όμως δεν έφτασε στον Κουζέλογλου. Ο Μάρτιν που είπαμε νωρίτερα για αυτόν είναι από τους ξένους του Λαβρίου με τη μικρότερη παρουσία από αυτούς που βρίσκονται στην πεντάδα. Αυτή είναι η πέμπτη του συμμετοχή. Φεύγει και το μάτσο για να περάσει ο Κολοβέρος στο παιχνίδι. Όμως δείχνει αρκετά μεγάλη ομαδικότητα. Φλαγ. Έρμπολ. Χάμιλτον πάει μόνος του μέχρι μέσα για το Μαυροκεφαλίδη που την έχει αυτή την επίθεση, αυτό το στυλ παιχνιδιού, καθώς μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο. Προσπείται, φτάνει μέχρι το καλάθι στη συνέχεια χωρίς να μπορεί να τον ακολουθήσει ο Γερομιχαλός. Μαυροκεφαλίδης ουσιαστικά που μοιάζει να παίζει και ως τεσσάρι, ο Κολοβέρος εδώ δεν τα κατάφερε. Κολοβέρος που ήρθε και αυτός να βοηθήσει στο Λαύριο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και για το πρόβλημα που προέκυψε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη που είχε ξεκινήσει τη χρονιά ως βασικός, αλλά τα προβλήματα, τα τραυματισμού που αντιμετώπισε τον οδήγησε στο να χάσει αρκετά παιχνίδια. Μεγάλη διακοπή τον έφερε και πάλι σήμερα στην αποστολή, θα δούμε αν χρησιμοποιηθεί.
Ίσως δεν υπάρχει φάουλ. Τέταρτο και πρώτο που δεν οδηγεί σε μία βολή για τον για τον Λαύριο. Δηλαδή δεν συνοδεύτηκε από καλάθι. Πρώτη αλλαγή για τον Μέξα, με τον Σίμονς να περνά στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Κολοβέρος, από τους πιο κοντούς παίκτες στο πρωτάθλημα. Ο αρχηγός του Λαυρίου συνεχίζει με το 19-15. Γερό Μιχάλης σε πολύ καλή κατάσταση και επιθετικά, αλλά και στο να περιορίσει όσο μπορεί. Τώρα έγινε αλλαγή στο μαρκάρισμα, με τον Κουζέλογλου να πηγαίνει στον Μαύρο Κεφαλίδη και τον Γιώργο Μιχαλό να περιορίζει τον Χόκκινς. Κολοβέρος, ο Μάτζαρης είναι πάνω του. Πάει να περάσει, δεν τον ευνοεί η συνθήκη μετά το σούτ στο ταμπλό. Χάμιλτον, πολύ γρήγορη πάσα για τον Μαύρο Κεφαλίδη. Μετά το καλάθι. Θα το ξαναδούμε. Έχει βρει καθαρά το ταμπλό. Μαζεμένες αλλαγές. Μαυροκεφαλίδης, αυτός ήταν ο 8ος πόντος, οι 2 δηλαδή που πέτυχε. Μετά το 4 στα 4 στο οποίο φτάνει στα δίποντα. 6 έχει ο Λέισι με 2 εύστοχα τρίποντα και 3 ο Χόκκινς. Κολοβέρος, RJ Cole, μετά την αλλαγή που έχει γίνει στην περιφέρεια για το Λαύριο. Δεν είναι εύστοχος ο Cole. Μπάλα για τον Ιωνικό. 2 λεπτά ακόμη, 1.55 για την ακρίβεια για το τέλος. 19-17 σε ένα παιχνίδι που κυλά όπως το περιμέναμε, αρκετά σφιχτό, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν δυναμικά και πολύ καλά επιθετικά, αλλά στη συνέχεια να επέρχεται μια λογική και μια ισορροπία με βάση και την κρισιμότητα που έχει ο αγώνας. Χάμιλτον παίρνει τα βήματα σωστά και την κατάλληλη στιγμή θα περάσει την μπάλα για τον Τέρελ Πάρκς. Εξαιρετική ενέργεια από τον Ντάνιελ Χάμιλτον, τον ηγέτη αυτής της ομάδας, το χρονικό διάστημα τουλάχιστον που βρίσκεται ο ίδιος στην Νίκαια. Κουζέλογλου με το Μαυροκεφαλίδη δεν τα καταφέρνει. Χάμιλτον που σε όλα τα παιχνίδια έχει μονοψήφιο αριθμό πόντων, αλλά βοηθά πάρα πολύ στη δημιουργία και στις assist. Εδώ δεν τα κατάφερε. Είχε 10 assist κόντρα στον Άρη, 10 assist κόντρα στην ΑΕΚ, στην πρώτη του εμφάνιση. Λάντζεβάιν. Βήματα. Ο ίδιος ζητά φάουλ. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο λάθος από τον ψηλό του Λαυρίου, ο οποίος επίσημα αναγράφεται ως Λαγκεβάιν, αλλά στη φανέλα του το όνομά του προφέρεται διαφορετικά και είναι αυτό και το σωστό, το Λαντζεβάιν. Γρήγορη αλλαγή και αυτή είναι η είσοδος του Νικολαίδη στο παιχνίδι, που έχει ξεπεράσει τα προβλήματα και γι' αυτό χειροκροτείται και από τον κόσμο του Λαυρίου. Θα χρησιμοποιηθεί, όπως είπαμε, κανονικά ένας παίκτης που πόνταρε πολύ σε αυτόν τον Λαύριο φέτος. Είναι και ο αδερφός του στην ομάδα, ο Απόστολος Νικολαίδης. Και μην ξεχνάμε ότι στο προπονητικό team είναι και ο περήφανος μπαμπάς. Μουσική
Μάντζαρης με τον Πάρκς. Rebound από τον Νικολαίδη. Θα μείνει πολύ λίγος χρόνος για την ομάδα του Ιωνικού αν τον εξαντλήσει τον Λαύριο. Κολοβέρος και Νικολαίδης και οι δύο στη βασική, στην πεντάδα αυτή τη στιγμή, όπως και ο Ζάρας. Κλείστηκε σωστά από τον Πάρκς ο Ζάρας, οπότε δεν θα το ξαναδούμε. Πάτησε γραμμή. Επαναφορά από τον Μάτζαρη, 10 δευτερόλεπτα όλα για τον Ιωνικό. Χάμιλτον, τον Πάρκς. Παίρνει φάουλ. Βολές για τον Ιωνικό. Αυτές είναι οι πρώτες βολές που θα εκτελέσει παίκτης του Ιωνικού στο παιχνίδι. Το Λαύριο έχει 3 στις 3 ως τώρα. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο όλες τις φορές που βρέθηκε να πετύχει αυτό το goal foul που λέγαμε νωρίτερα. Ο Πάρκς αστοχή πάντως στην πρώτη. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. 19-19. Αστοχή στη δεύτερη. 19-20. Θα φύγει ο Πάρκς. Χαράλαμπος Κιούσης στο παιχνίδι. Ο Ιωνικός δεν έχει να δώσει φάουλ. Θα πιέσει όμως για μια τελευταία άμυνα τον Νικολαίδη που πάει μόνος του μέχρι μέσα. Κλείστηκε, χάθηκε ο χρόνος και η ευκαιρία για το Λαύριο να κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενο στο σκορ. 19-20. Σε ένα κλειστό. Σε κάποιες συγκεκριμένες επιθέσεις με τον Πάρκς, σε κάποιες από αυτές να είναι ο τελικός αποδέκτης. Έτσι όπως το λες, είναι κάτι το οποίο κυρίως για τα φάουλ που δεν τους ένιωσαν οι αντίπαλοι οι παίκτες του Ιωνικού, για το Λαύριο είναι κάτι που το επισημαίνουν συνήθως όλοι οι προπονητές και το ζητούν. Ενώ ο Χάμιλτον πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι με μια προσωπική καθαρά ενέργεια. 19-22. Και εδώ δεν είδαμε έντονη πίεση αμυντικά από το Λαύριο. Κολοβέρος. Λάντζεβάιν. Όχι, δεν έχει δίκιο ο Πάρκς. Είμαστε κι εμείς ακριβώς από κάτω. Κοίταμε ότι η μπάλα έφυγε από το δικό του χέρι παρά την τάπα το κόψιμο που έκανε. Θα το ξαναδούμε. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Δέχεται το κόψιμο. Εδώ νομίζω η μπάλα έφυγε από το χέρι του Πάρκς. Τελικά όχι. Ακούμπησε ξανά και στον Λαντζεβάιν. Η ουσία είναι ότι τώρα βρίσκεται στα χέρια του Σίμονς και το σκορ είναι 19-22. Πάρκς είναι αυτό που ζήτησε, όπως ακούσαμε και τον Βασίλη Αγριτάκη νωρίτερα, ο προπονητής της ομάδας, να πάει μπάλα στα δικά του χέρια. Δεν το έχει εκμεταλλευτεί ως τώρα. Ζάρας δεν το ρισκάρει. Δεν τα κατάφερε ούτε και ο Justin Gray. Χάμιλτον αλλάζει με τον Πάρκς. Μπάλα και πάλι κοντά στη ρακέτα. Ο Πάρκς γυρίζει εδώ, είναι πολύ άτυχος. Μπορεί να μην είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης στο πρωτάθλημα, αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι ότι μπορούσε να ευστοχήσει. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στον αγώνα με το Περιστέρι, που βέβαια ο Ιωνικός δεν κυνήγησε ποτέ στο σκορ. Έτσι 18 ο Πάρκς, αλλά δεν είχε σκοράρει καθόλου στο τελευταίο μάτς του Ιωνικού κοντρα στον Άρη. Συνεχίζει οι αλλαγές από τους δύο προπονητές που ψάχνουν το κατάλληλο σχήμα. Ο Γκίγο Κάπελαν τώρα είναι αυτός που μαρκάρει το Ζάρα. Ο Άντζε Βάιν και αυτός είναι
άτυχος, καθώς η προσπάθειά του μπήκε και βγήκε. Φάουλ του Νικολαίδη πάνω στο Σίμονς και χειροκροτεί ο Σερένης για την αυτό που ζήτησε. Πάθος από τους παίκτες του, ειδικά σε ένα χρονικό σημείο που τα φάουλ δεν επηρεάζουν τον αγώνα και από παίκτη που δεν είναι τόσο επιρρεπής για να κινδυνεύει. Βέβαια, ήδη είναι το δεύτερο του Νικολαίδη. Μαυροκεφαλίδης ξαναπέρασε στο παιχνίδι και πάει, νομίζω είχε στο μυαλό του να κάνει και μια πάσα στο μεταξύ, και για ψυχολογικούς λόγους αυτό το κάρφωμα του Γκρέι έρχεται στο κατάλληλο σημείο για το Λαύριο. Μειώνει στον πόντο μετά από αρκετά συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες και κακές επιλογές από τους παίκτες του Λαυρίου ήρθε αυτό το κάρφωμα. Εδώ είναι φάουλ του Νικολαίδη ξεκάθαρο και πάνω που λέγαμε ότι ο Σερέλης στο προηγούμενο χειροκροτούσε τον παίκτη του, τώρα βλέπετε ότι συμπληρώνει τα τρία ήδη. Τρία φάουλ. Και σηκώνει πάλι τον κολοβέρο. Και 28 για το τέλος του πρώτου μέρους. Χάμιλτον, Μαυροκεφαλίδης με τον Πάρκς, ο Σίμονς κλείστηκε πολύ ωραία από τον Λαντζεβάιν και παίρνει μια βεβαιασμένη λίγο επιλογή χωρίς αποτέλεσμα. Κολοβέρος αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει με τον Μαυροκεφαλίδη πιο μακριά, αλλά τα χέρια του είναι πάντα απειλητικά, δεν τα καταφέρνει. Μαυροκεφαλίδης που στην ηλικία του και με το ύψος του βγαίνει και στον ευνηδιασμό ζητά διαθλητικό εδώ, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά. Δύο βολές. Απλό φάουλ. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης ευστοχή. Φέτος σουτάρει με 83% και γενικότερα σε όλη την καριέρα ήταν αρκετά καλός από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Γυρίζει στο μάτς και ο Χόκινς και ο Λέισι. Είδαμε και τα επιτεύγματα του Μαυροκεφαλίδη που έφτασε, είναι ο πρώτος παίκτης στον αγώνα που φτάνει σε διψήφιο αριθμό στους 10, αλάνθαστος κιόλας, μάλλον όχι, έχει 4 στα 5 δίποντα. Βήματα τώρα σε ένα χρονικό σημείο που το Λαύριο μοιάζει να έχει κολλήσει επιθετικά. Αν εξαιρέσουμε το κάρφωμα του Γκρέι που ήρθε στον ευνηδιασμό, δεν έχουμε δει κάτι άλλο στο ξεκίνημα τουλάχιστον της δεύτερης περίοδου. Μαυροκεφαλίδης γυρίζει, αποτυγχάνει, 4 στα 6. Ο Κόουλ πάει πολύ έξυπνα με το αριστερό lay-up και τελειώνει τη φάση βλέποντας ότι ο Μαυροκεφαλίδης κατευθύνεται προς την αντίθετη πλευρά. Θα το ξαναδούμε. Ίσως πήγε να πάρει και το φάουλ. Πάλι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Τρίτη συνεχόμενη άστοχη προσπάθεια μετά το 4 στα 4. Είναι στο 4 στα 7 στα σουτ 2 και 3 πόντων εντός παιδιάς. Ο Λαντζεβάιν στο rebound. Κλείστηκε, ξαναπήρε όμως επιμένοντας το rebound και πλέον το σκορ γίνεται 25-24 για να πάμε στο time out. Ξεκολλά το Λαύριο με δύο γρήγορα σουτ και από τον Λαντζεβάιν και από τον Άρτζε Κόουλ από το 21 στο οποίο είχε μείνει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Time out που ζήτησε ο Μέξας. Τον βλέπουμε εδώ. 25-24. Μπορεί να μην ακούσουμε πολλά, αλλά βλέπετε ότι βρίσκεται εκεί και θα μας πει τι ζήτησε από τους παίκτες του μόλις ολοκληρώσει την ομιλία του Βασίλης Αγρητάκης. Εμείς θα σας πούμε απλά το τι συμβαίνει από πλευράς συγκομιδής πόντων, με τον πρώτο σκόρερ του Λαβρίου να είναι ο RJ Cole πλέον με 7. Τρία τίποτα και μία εύστοχη βολή. Κουζέλευλο και 6 γύρω Μιχαλός 5, όπου να είναι θα επανέλθουν και λογικά στο παιχνίδι. Μόρο Κεφαλίδης στους 10, πρώτο σκόρερ, με το Lacey να έχει 6. Πάμε στο Βασίλη Αγρητάκη. Ο coach Μέξα ζήτησε από τους παίκτες του να ανεβάσουν το ρυθμό τους στην επίθεση, σε ό,τι αφορά δηλαδή το μπροστά μέρος του παρκέ, το πω έτσι. Από την άλλη, ζήτησε να χρησιμοποιήσουν έξυπνα τα φάουλ τους. Έχουν κάνει μόλις ένα, έχουν να δώσουν άλλα 3 πριν οδηγηθεί το Λαύριο στον πόνους, και τους ζήτησε να τα χρησιμοποιήσουν με το σωστό τρόπο. Σίμονς, είναι κάτι που το ζητούν, όπως είπαμε, οι προπονητές, όταν βλέπουν ότι οι παίκτες δεν έχουν εξαντλήσει, για να τους θυμίζουν ότι μπορεί να παίξουν άμυνα και με αυτόν τον τρόπο. Ο RJ Cole, πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής του Λαβρίου σε αυτή την ανατροπή του αποτελέσματος, αλλά το Λαβρίο ξεχνά να μαρκάρει για μία ακόμη φορά και ο Σερέλης είναι εξαλός. Η απάντηση έρχεται, ευνηδιασμός για τον Ιωνικό, το έκανε νωρίτερα και ο Μαυροκεφαλίδης, το κάνει τώρα και ο Χόκκινς. 27-26, ο Ζάρας για 3, όχι, rebound από τον Μαυροκεφαλίδη, Lacey. Ο Κόλ πάει να κάνει άλλη μια φορά το κλέψιμο, χωρίς αποτέλεσμα. Ρεώνεται με το φάουλ. Επιστρέφει ο Μάτζαρης στο μάτς. Στην παραφορά ο Σίμονς. Ο Κόλ έχει βοηθήσει πολύ το Λαύριο σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία του αγώνα, όχι μόνο επιθετικά στο σκοράρισμα, έχει ένα κλέψιμο, 3 assist, 2 rebound. Δημιουργεί, τον βλέπετε εδώ με τι διορατικότητα κατεβάζει την μπάλα. Δεν εκβιάζει τις επιθέσεις. Αλλάζει με τον Κολοβέρο. Κοντά το Μαυροκεφαλίδης τώρα. Ο χρόνος όμως πιέζει για να γίνει ένα shoot από τον RJ Cole. Rebound από τον Μάτζαρη. Lacey και το τρίτο του τρίποντο δεν είναι εύστοχο. Μαυροκεφαλίδης στο follow χωρίς αποτέλεσμα. Κολοβέρος. Πάει, δεν φοβάται μέχρι μέσα, αλλά ο Μαυροκεφαλίδης το σταματά. Σίμονς σε έναν ακόμα ευνηδιασμό από πλευράς Ιωνικού, που κόβεται όμως εντυπωσιακά από τον Justin Gray σε ένα καταπληκτικό μάτσο το Λαύριο. Ο Ζάρας άστοχος και αυτός, ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος και αυτός που ευστοχεί και το πανηγυρίζει. Ιδιαίτερα είναι ο Cyril Langevin, ζητά και το φάουλ, δεν το πήρε. 3-38, φτάνει τους 6 ο Langevin. Μαυροκεφαλίδης, μάχες με τον Αμερικανό σέντερ του Λαβρίου. Στα χέρια του Langevin μπάλα. Όπως κυλά το μάτς μέχρι στιγμής, ο Ιωνικός θα αποκόλλησε το σκορ. Να ακούσουμε όμως πάλι τον Βασίλη. Ο coach Μέξας είναι έξαλλος για το γεγονός ότι παρότι οι παίκτες του βρίσκουν αρκετά mismatch στις επιθέσεις τους, συνεχώς εκτελούν τρίποντα. Το τόνισε, όχι στο time out, το τόνισε τώρα, πριν την τελευταία επίθεση, και προφανώς θέλει να το αλλάξουν αυτό οι παίκτες του. Langevin αποχώρησε, βγήκε ως αλλαγή, είναι η δεύτερη του συμμετοχή, πρώτη του στον αγώνα με την Καρδίτσα, και οι δύο ομάδες, είπαμε, έχουν νέα πρόσωπα. Γερο Μιχαλός με την πεντάδα που ξεκίνησε τον αγώνα το Λαύριο, αλλά αντί του Κουζέλογλου είναι ακόμα στον αγώνα και αποδεικνύει για ποιο λόγο ο Γκρέι, ο Justin Gray,
32-26, μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς για τον Λαύριο που δείχνει να έχει πιο καθαρό μυαλό στη δεύτερη περίοδο. Εδώ είναι επιθετικό το φάουλ ξεκάθαρα από τον Hawkins. Και ο Gray και ο Langevin βοήθησαν πάρα πολύ. Στο να ξεκολλήσει το Λαύριο στο σκορ. Ένα παιχνίδι που είχε στο ξεκίνημά του στο πρώτο πεντάλεπτο πολύ γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ, αλλά τώρα οι δύο ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όχι όμως και ο Αντζικόλ που φτάνει στο lay-up με εντυπωσιακό τρόπο. 34-26 στο σύν 8 το Λαύριο. Ο Gray συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Διαμαρτύρεται ο Σερέλης, όχι time-out ζητά, αν κατάλαβα σωστά. Και πράγματι έτσι είναι. 2-31 για το τέλος. 34-28. Η ομάδα που είπαμε έχει μεγαλύτερη ανάγκη τους δύο βαθμούς που δίνει η νίκη είναι γηπεδούχος για να φτάσει τον Ιωνικό και την Καρδίτσα στις δύο νίκες να ισοβαθμίσουν ουσιαστικά αυτές οι τρεις ομάδες. Ο Ιωνικός αν κερδίσει θα αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του Λαυρίου. Θα είναι δύο νίκες περισσότερες λίγο πριν το τέλος του πρώτου γύρου ως συγκομιδή βαθμών και έχοντας κερδίσει και μέσα στο Λαύριο θα έχει και την πιθανή ισοβαθμία. Παίζει και αυτό τεράστιο ρόλο η διαφορά που θα κερδίσει ο τελικός νικητής του αγώνα. Εδώ κάποιες εντυπωσιακές στιγμές με τον Gray κυρίως και τον Langevin. Αυτή ήταν που έφεραν το Λαύριο ακόμα και στο συν 8-34-26, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Στο συν 6 η διαφορά πλέον. Ακούμε τον Βασίλη Αγρυτάκη για το τι υπόθηκε στους πάγκους. Ο coach Σερέλης τόνισε στους παίκτες του αυτό που ανέφερε εσύ νωρίτερα, ότι δεν γυρίζουν στην άμυνα στο σωστό χρόνο μετά από όταν ολοκληρώνουν τις επιθέσεις τους. Τους ζήτησε να το αλλάξουν αυτό και έδωσε και κάποιες επιθετικές επιλογές για τα αναπομείνοντα 2 και 32. Ωραία. Τώρα περιμένει ο διαιτητής, ο κ. Σημειονίδης, να δει ποιος από τους παίκτες του Λαυρίου, αν είδα καλά στην αρχή, ήταν στην πεντάδα, γιατί βρίσκεται το flag τώρα. Ο Gray παραμένει στο μάτς αντί του Κουζέλογλου. Μάρτιν, σε σχέση με την πρώτη πεντάδα πάντα. Ο Gray στο τρίποντο, η μπάλα παραλίγο, δεν τα κατάφερε. Μαυροκεφαλίδη στο rebound, αφήνει στο Χάμιλτον. 2 και 10 και το τέλος. Τους 6 διαφορά, οι δύο τους συνεργάζονται. Φάουλ, δύο βολές για τον Λουκά, μαύρο κεφαλίδι. Είναι μια φάση που την κάνουν συχνά οι παίκτες του Ιωνικού. Μαύρο κεφαλίδις προσφέρεται για να συνεργαστεί με τον playmaker, είτε σε ένα pick and roll. Ακόμα και σε high-low συνεργασίες που έχουμε δει. Συνεχίζει ο Μαυροκεφαλίδης να είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης του Ιωνικού επιθετικά. Gray κάνει και αυτή τη δουλειά περνώντας στο high-low στον Μάρτιν. Κάψω και συνεργασία ανάμεσά τους. Δύο βολές. Τώρα θα φύγει ο Gray για να περάσει ο Κουζέλογλου. Εμείς βλέπουμε το Lacey να αποχωρεί χωρίς να έχει την ίδια επιθετική δραστηριότητα που είχε στο ξεκίνημα του αγώνα. Ready,
1-44 το σκορ στο 36-30 σε ένα μάτς, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθοριστικότατο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Να δω λοιπόν ο φλαγ. Παίκτη στον οποίο στηρίζει πάρα πολλά το Λαύριο και επιθετικά. Δίνει μία ακόμα λύση. 38-30 και έχουμε time out. Το Λαύριο προηγείται του Ιωνικού και εμείς ακούμε το Βασίλη Αγριτάκη. Ο coach Μέξα ζήτησε από τους παίκτες του να προσέχουν στην κυκλοφορία της μπάλας, να μην τη δίνουν με φθηνούς τρόπους στους αντιπάλους τους και να μην βιάζονται στην επίθεση όταν έρχεται η ώρα να εκτελέσουν. Να βρίσκουν σωστά σουτ, εντός αγωγικών σωστά σουτ, ώστε να καταφέρουν να μειώσουν τη διαφορά πριν το ημίχρονο. Χάμιλτον, 1-20. Το μάτς σε πολύ καθοριστικό σημείο. Συνεχίζει να παίζει εντυπωσιακή άμυνα ο RJ Cole. Κλέβει για μία ακόμη φορά ο Κουζέλογλου Μάρτιν. Ο Cole στο Gray για τρεις. Ήταν άψογη επίθεση του Λαβρίου και την ολοκληρώνει ο Σάβιον Φλαγκ. 40-30. Η μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς ήταν και νωρίτερα οι 10 πόντοι. Σε αυτούς βρίσκεται και πάλι σε πιο στρογγυλά νούμερα. Τώρα όμως ο Μάτζαρης κάνει το 40-32. Open φωνάζει ο Σερέλης να ανοίξουν για να πάει μόνος του. Αλλά δεν τα κατάφερε να το κάνει ούτε ο Gray ούτε ο Σάβιον Φλαγκ, για τον οποίο σχεδιάστηκε η επίθεση του προπονητή. Χάμιλτον, ο χρόνος όλος για τον Ιωνικό. Στα 7 δεύτερα, στα 6 εκεί συνήθως αρχίζει μια επίθεση. Ο Χάμιλτον την παίρνει μόνος του, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγη το πρώτο μέρος, 40-32. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο Λαύριο, με την γηπεδούχο ομάδα να παίρνει ένα προβάδισμα 8 πόντων, αν και όπως εξελίχθηκε το μάτς, μάλλον θα έλεγε κάτι, όχι, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες πεντάδες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει και ο Βασίλης Αγριτάκης. Το παιχνίδι ξεκίνησε πάντως με τον Μάρτιν να κατεβάζει. Υπάρχει μια διαφορά στο ξεκίνημα για τον Ιωνικό. Μια έκπληξη θα έλεγε κανείς με τον Diego Capellan να ξεκινά. Ο Χάμιλτον στο μεταξύ πήρε το rebound. Πάει μόνος του, δεν τα καταφέρνει. Αντί του Λέισι ο Κάπελαρ. Το Λαύριο με την ίδια πεντάδα. Τους τρεις στην περιφέρεια. Μάρτιν, Κόουλ και Φλαγκ. Και τους δύο Έλληνες. Το Γιώργο Μιχαλό που τώρα πάει μέχρι μέσα και τα καταφέρνει στο συν 10 το Λαύριο. Και τον Κουζέλογλου. 42-32. Μάντζαρης, λάθος, ο Μάρτιν βγαίνει στον ευνηδιασμό, ολοκληρώνει, κλέβοντας πρώτα την μπάλα, 44-32, 4-0 σερί μέσα σε ένα λεπτό για το Λαύριο, με κακές εμπνεύσεις. Ο Αγγέλης Μάντζαρης που σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα καλός και επιθετικά
ένα στα πέντε, αλλά και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Όπως δεν είναι και ο Κάπελαν σε ένα ακόμη σουτ. Δεν έχει σκοράρει, είναι το δεύτερο άστοχο τρίποντο που επιχειρεί. 44-32 στους 12 το Λαύριο. Είπαμε θα παίξει μεγάλο ρόλο και η διαφορά. Αν το Λαύριο καταφέρει και νικήσει τον αγώνα σε αυτά τα επίπεδα διαφοράς πόντων, ο Κουζέλογλου καθυστέρησε. Ο Μαλαμάς του παίρνει χαρακτηριστικά, όπως είπε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι είχε λήξει ο χρόνος. Έκανε μια προσπίση παραπάνω του Ζέλεγλου. Αν λοιπόν το Λαύριο φτάσει σε μια διαφορά διψήφια, θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα και στην πιθανή ισοβαθμία των δύο ομάδων. Μαυροκεφαλίδης, ο Γερομιχαλός τον κόβει. Στη συνέχεια ο Χόκκινς πήγε να διεκδικήσει. Η μπάλα τελικά είναι για το Λαύριο. Flag. Γερομιχαλός εύστοχος, 47-32, 15 πόντι διαφορά, αναγκάζουν τον Μέξα πολύ γρήγορα σε ένα time out που μάλλον δεν είχε στο μυαλό του για τόσο νωρίς, στη λογική ότι έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, αν συνεχίσει να σκοράρει μόνο το Λαύριο που έχει 7 πόντους όπως βλέπετε και εσείς στην τρίτη περίοδο, ο Ιωνικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει. Πολύ καλά κάνει ο Μέξας. Ακόμα και αν δεν έχει να πει κάτι στους παίκτες του, μόνο και μόνο που θα σταματήσει το ρυθμό που έχει πάρει το Λαύριο στο μάτς. Αυτή τη φορά είναι ο Γερομιχαλός που δίνει λύσεις στο δεύτερο μέρος με τον αρχηγό του Λαυρίου να φτάνει τους 10 πόντους. Έκλεισε με 5 το ημίχρονο, έχει πετύχει άλλους 5 ήδη από τους 7 του Λαυρίου. Τώρα θα μας πει τι υπόθηκε κυρίως στον πάγκο του Ιωνικού που έχει περισσότερα πράγματα να διορθώσει ο κύριος Μέξας. Ο Βασίλης Αγριτάκης, τον ακούμε. Μάλλον τα νεύρα που υπήρχαν νωρίτερα έγιναν απογοήτευση και στη πλευρά του προπονητή του Ιωνικού αλλά και στους παίκτες. Ο κύριος Μέξας τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει κάτι, το μάτς είναι ανοιχτό και έδειξε και κάποιες επιθετικές επιλογές για τους παίκτες του εν ώψη της συνέχειας. Δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά αν ο Ιωνικός δεν αλλάξει πολύ γρήγορα κάποια πράγματα και δεν υπάρξει δεύτερος παίκτης να βοηθήσει το συγκινητικό πραγματικά Λουκά Μαυροκεφαλίδη, τότε δύσκολο θα παραμείνει στο μάτς. Ο Μαυροκεφαλίδης είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ιωνικό. 47-34. Ο Κάπελαν είναι αυτός που έκανε φάουλ εδώ. Διαμαρτύρεται το πρώην παίκτης της Ρεάλ Μούρθια. Γεννημένος στη Βοσνία Αρζεγοβίνη, 35χρονος γκάρτ, ο οποίος όμως αγωνίζεται με την καναδέζικη υπηκότητα. Ο Κουζέλογλου τα καταφέρνει μακριά από τη γραμμή των 6.75, 50-34. Μάτζαρης. Για να δούμε αν θα πετύχει το πρώτο του τρίποντο. Όχι απλά δεν πετυχαίνει. Δεν βρίσκεται καν Στεφάνη. Δεν δοκιμάζει για ένα ακόμη. Κάπελεν είναι αυτός που ψάχνει απάντηση. Rebound από το Σάβιον Φλαγ. Κόουλ. Στο συν 16 το Λαύριο. Φάουλ ο Μάτζαρης. Στο γύρο Μιχαλό.
δεύτερο φάουλ του Ιωνικού. Ο Λέση θα περάσει αντί του Κάπελαν. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος που χρειάζεται να παίξει σκοράροντας και δίνοντας λύσεις επιθετικές κυρίως τριών πόντων δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Ο Βόσνιο Καναδός θα μπορούσαμε να το πούμε. Ο Γερομιχαλός αντίθετα είναι ο καλύτερος παίκτης του Λαβρίου στο δεύτερο ημίχρονο. Σκοράρει ανελιπώς, ήδη είναι διψήφιος. Τέσσερα στα πέντε δίποντα, δύο στα τρία τρίποντα, δύο στις δύο βολές. Είπαμε είναι στους 13 πλέον μαζί με το, στους 12 μάλλον, είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα. Πρώτο σκόρερ του Λαβρίου στον αγώνα, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί ο Μαυροκεφαλίδης έχει 14. Ο Μάρτιν όμως πάει τη διαφορά στους 20 με αυτή την προσποίηση και με ένα βεβαιασμένο, ένα περίεργο σούτ με το αριστερό κοντά στο Μαυροκεφαλίδη. Τα κατάφερε όμως. Πάει να αποστάρει τον Γερομιχαλό. Μαυροκεφαλίδης παίρνει φάουλ από τον Μάρτιν, που σηκώνει το χέρι του. Το παραδέχεται. Στους 20. Αυτή είναι η καλύτερη συνεργασία ίσως στον αγώνα από πλευράς Ιωνικού. Δεν κατάλαβαν καν τι συνέβη οι παίκτες του Λαβρίου και το 54-36 με τη διαφορά να πέφτει κάτω από τους 20 πόντους. Αλλά το Λαβρίο να κρατά με άνεση το προβάδισμα με ένα σερί με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους 14-4. Κόουλ, ο Μάτζαρης κοντά του, Μάρτιν. Έληξε ο χρόνος, αλλά πρώτα έγινε το κλέψιμο, οπότε δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Ο Κουζέλογλου στην τάπα, ο Μάρτιν σε μία ακόμη. Το θέλει περισσότερο το Μάστο Λαβρίου και το δείχνει και ο Φλακ τώρα, αλλά κυρίως οι δύο εκπληκτικές άμυνες από Κουζέλογλου και Μάρτιν. Στους 21 συνεχώς μεγαλώνει η μέγιστη διαφορά που έχει πάρει το Λαβρίου στο μάτς. Διπλή τάπα και στη συνέχεια τρίποντο στο transition. Άλλη ομάδα μπήκε το Λαβρίου στο δεύτερο μέρος. Να ακούσουμε όμως και το Βασίλη Αγρητάκη που έχει να συμπληρώσει κάτι, ενώ βλέπετε και εσείς τα στατιστικά για το τι συμβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο στα σούτ εντός παιδιάς. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι δόθηκε ένα φάουλ του Κουζέλογλου στην προσπάθεια, αν υπήρχε rebound, έσπρωξε έναν παίκτη του Ιωνικού. Το καλάθι μέτρησε εδώ rebound από το flag. Goal. Χάμιλτον κόβει. Βοηθάκια αμυντικά. Χόκκινς. Φτάνει στο καλάθι, 57-38. Σε μία ακόμα assist από πλευράς Χάμιλτον, φτάνει τις 10, αλλά δεν αρκεί ούτε η δική του συνεισφορά στον τομέα της των assist, ούτε επιθετικές αρετές του Λουκά Μαυροκεφαλίδη για να φέρουν τον Ιωνικό κοντά στο σκορ. Χρειάζεται βοήθεια και από άλλους παίκτες. Δύο δεν αρκούν, το Λαβρίο έχει σαφέστατα πιο καλά οργανωμένη επιθετική γραμμή, αν και εδώ ο Μάρτιν τα θαλάσσωσε. Λύσεις από πολύ περισσότερους παίχτες. Ο Λέισι πάει μέχρι μέσα. Rebound από τον Κουζέλογλου που μοιάζει με σκιάχτρο μπροστά στους παίκτες του Λαβρίου, του Ιωνικού που πάνε να εκτελέσουν. Ό,τι κάνει δηλαδή ο Σάβιον Φλαγ. Ο Σάβιον Φλαγ. 60-38. Εξαιρετικός. Και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε, το Λαβρίο έχει μπει με μεγάλη όρεξη. 3 στα 4 πλέον τα τρίποντα του Φλαγ, που παίρνει την πρώτη θέση στον άτυπο πίνακα των σκόρερ για τον Λαβρίο.
από τον Γέρο Μιχαλό, φτάνοντας τους 13. Η διαφορά έχει εκτοξευθεί στους 22. Και πρέπει να αλλάξουν πολλά για να γυρίσει ο Ιωνικός στο παιχνίδι. Αλλαγές στα σχήματα, επανήλθε ο Πάρκς. Λέισι δεν είναι ούτε αυτός εύστοχος, ό,τι συνέβη δηλαδή στο πρώτο μέρος. Ο Ιωνικός κολλημένος χαμηλά με μόλις 6 πόντους στο δεύτερο μέρος, έχοντας δεχτεί 20, δεν μπορεί να διεκδικήσει το μάτς. Γερό Μιχαλός άφησε για τον θέση του για τον Κολοβέρο σε ένα σχήμα που έγινε πολύ πιο χαμηλό, αλλά πέρασε και ο Λαντζεβάιν, δεν τα κατάφερε ο Φλακ. Σίμονς, είπαμε ότι άσχετα με την έκβαση του τελικού νικητή, γιατί μπορεί να θέλει ακόμη μία ολόκληρη περίοδο και 2,5 λεπτά, εδώ έχουμε φάουλ. 22 πόντι όμως είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως αγωνίζεται τουλάχιστον ο Ιωνικός, να ανατραπούν. Δεν χρειάζεται όμως μόνο να ανατραπούν, επειδή οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ πιθανό στο τέλος να μονομαχήσουν για την θέση που θα χρειαστεί να αποφύγει μία ομάδα της φετινής Basket League, να μην υποβιβαστεί. Και αυτό μπορεί να κριθεί στην ισοβαθμία, μπορεί ακόμα και σε τριπλή ισοβαθμία με την Καρδίτσα ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπορεί να μπλέξει σε αυτή την κατάσταση. Ούτε από τη γραμμή των φάουλ μπορούν οι παίκτες του Ιωνικού. Επανάληψη όμως έχουμε στη βολή. Ζητά από τον Κουζένλογλου να με γελάω ο κύριος Μολαμάς. Ιρωνικά δηλαδή για το ότι μπήκε στο παιχνίδι για να μην του δώσει τεχνική ποινή. Όμως ούτε και με τρίτη προσπάθεια θα μπορέσει να πετύχει ένα γκολ, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ο Ιωνικός, μεγάλη αστοχία. Βλέπουν το καλάθι σαν τρύπα της βελόνας. Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Μέξα. Γι' αυτό και το 60-39. Πλέον ο Πάρκς έχει 2 στις 4 βολές, αυτό έξω στη μία. Τρίτο φάουλ. Κάνει νωρίτερα ο Ματζαρής. Κολοβέρος. Κουζέλογλου πήγε να βάλει τη σωστή καμπύλη, δεν τα κατάφερε. Προσπαθεί να τρέξει ο Ιωνικός. Πάλι πάτησε εκτός. Ναι, ο Λέισι. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα, στην ίδια αγωνία. Δεύτερη φορά που οι παίκτες του Ιωνικού δείχνουν να μην είναι σε καλή κατάσταση. Κολοβέρος, Κουζέλογλου, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δεν χρειάζονται παραπάνω, γιατί ο Κουζέλογλου αφύλακτο ουσιαστικά από τη γραμμή των τριών πόντων, λίγο έξω από τη βασική γραμμή. Νομίζω δεν πατούσε. 63-39. Άμα δεν μπορεί το μαυροκεφαλίδι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ιωνικός πολύ δύσκολα όχι θα γυρίσει στο μάτς, θα διατηρήσει μια αξιοπρεπή διαφορά, ειδικά αν οι παίκτες του Λαβρίου συνεχίζουν σε αυτό το ρυθμό και επιθετικά και από πλευράς θεάματος. Κοιτάξτε εδώ, συνεργασία Φλαγ με Λαντζεβάιν με κλειστά μάτια. Το σκορ ξεφεύγει 65-39 με ένα τεράστιο σερί στο δεύτερο ημίχρονο.
26. Πότε διαφορά. 25-7 στην τρίτη περίοδο. 1-15 για το τέλος. Εικόνες από το κλειστό του Λαβρίου. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, για τον Ιωνικό δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωταγωνιστές. Ο Χάμιλτον έχει μείνει στις 10 assist. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με 9, που είχε 8 από την πρώτη ουσιαστικά περίοδο. Μαυροκεφαλίδης στους 14 πόντους, ο Χόκινς τον ακολουθεί στους 11. Θα τα πούμε και το τι σημαίνει από πλευράς Λαβρίου, αφού μας πει τι είπε ο Μέξας. Αν καταλαβαίνω σωστά, ο Βασίλης Αγριτάκης που είναι κοντά του. Ναι, ναι. Αρχικά έδωσε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες στον Βαγγέλη Μάτζαρη για τις επιλογές που κάνει στην επίθεση. Το που θα ουσιαστικά, ποιον θα τροφοδοτήσει για να εκτελέσει ο Ιωνικός. Και από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο κότς Μέξας και οι βοηθοί του προσπάθησαν να ψυχώσουν τους παίκτες, λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουν και να δώσουν ό,τι έχουν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Στους 26 διαφορά, 65-39. Χάμιλτον, Σίμονς, Φλαγκ στο rebound, 51 δεύτερα στο παιχνίδι και η συνεργασία άψογη μεταξύ των δύο ψηλών, Κουζέλογλου και Λάντζε Βάιν, κάνουν ό,τι θέλουν κατά το καλάθι. 28 στη διαφορά μπροστά στο Λαβρίο, μένει μια επίθεση και για το γηπεδούχους. Τεράστιο μισμάτς ανάμεσα στο Μαυροκεφαλίδη και τον Κολοβέρο. 67-41. Όλος ο χρόνος για το Λαβρίο, θα τον εξαντλήσουν κατά πάσα πιθανότητα. Οι γηπεδούχοι με τον Φλαγκ, Κολοβέρος, Κουζέλογλου, αφύλακτος. 70-41. Και τέλος για το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά 29 πόντων, που νομίζω αφαιρεί κάθε πιθανότητα στον Ιωνικό να διεκδικήσει τη νίκη στο παιχνίδι που το θεωρούσαμε κλειστό και κρίσιμο, αλλά κρίθηκε στην τρίτη περίοδο, όπως φαίνεται κρίθηκε όσον αφορά την έκβαση του τελικού. Συμπληρώθηκε το δίλεπτο της διακοπής που υπάρχει ανάμεσα στις περιόδους για να ξεκινήσει ένας αγώνας από το 70-41. Ο Σερέλης μπορεί να λέει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά στους 29 το Λαβρίο μπροστά με μία περίοδο ολόκληρη και ειδικά από αυτόν τον Ιωνικό δεν μπορεί να χάσει. Κολοβέρος. Και θυμίζουμε ότι ο Ιωνικός προέρχεται από αυτό το μεγάλο αγωνιστικό πρόβλημα με 4 βασικούς του παίκτες να μην προπονούνται, ενώ το σκορ ανεβαίνει κι άλλο στους 32-73-41. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ιωνικός είχε προβλήματα και στη διάρκεια των εορτών και της εβδομάδας με βασικούς του παίκτες να μην αγωνίζονται. Απαντά μετά από ώρα ο Χάμιλτον και φτάνει τους 5-73-44. Και έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και αυτός με την Καρδίτσα, αφού πλέον οι τρεις ομάδες αυτές θα ισοβαθμούν, όπως είπαμε, στις τρεις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Κολοβέρος δεν μπορεί μόνος του με τα θηρία του Ιωνικού και η διαφορά δεν πέφτει κι άλλο. Ο Ζάρας έκανε γρήγορα φάουλ στο Μαυροκεφαλίδη, δεν μπόρεσε να μετατρέψει αυτόν τον ευνηδιασμό που βγήκε σε έμεσο τρίποντο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Θα αρκεστεί στην προσπάθεια των δύο βολών με ένα έμεσο δίποντο, θα έλεγε κανείς. Δεν τα καταφέρνει ούτε από τη γραμμή των βολών ο Μαυροκεφαλίδης, που ήταν άψογος στο πρώτο μέρος και για τη θέση του είναι άψογος και σε όλη του την καριέρα. Δεν πάει να πει βέβαια ότι χαλάνε και πολύ τα στατιστικά με μια χαμένη βολή. Έξω Πάρξ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον καταλάβαμε και πολύ επιθετικά. Δεν βοήθησε τον Ιωνικό. Κολοβέρος.
Flag για τρεις και αυτό μέσα. 76-45 με έναν Σάβιον Φλαγκ να κάνει ό,τι θέλει. Τους 19 φτάνει, 5 στα 6 τρίποντα. Δείχνει για ποιο λόγο επέμενε ο Σερέλης να τον υπογράψει από νωρίς. Τώρα δημιουργεί για τον Χουζέλογλου. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση από τον Ιωνικό. 78-45 στους 33 η διαφορά. Χάμιλτον δεν κάνει βήματα. Πιστώνεται άλλη μία ασίστ γιατί ο Σίμονς το μετέτρεψε, το μετέτρεψε σε ασίστ με το εύστοχο τρίποντο. Έφτασε τις 11, 78-48. Και φυσικά όπως επισημαίνει και ο Βασίλης Αγριτάκης είναι και το ρεκόρ του καριέρα στην Basket League, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια είχε, σε άλλα δύο είχε 10. Πάλι ο Φλαγκ για 3, χωρίς φάουλ. Ο Χάμιλτον μοιάζει μόνος του να προσπαθεί να μειώσει και τη διαφορά, αλλά και να αφυπνήσει για τους συμπαίκτες του. 78-50 και τάπα, αλλίωση θα τη λέγαμε. Και φτάνει τους 7 πόντους στη συνέχεια με αυτό το lay-up. Βλέπετε ότι παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει κρυθεί, δεν ξεκουράζονται οι βασικοί των δύο ομάδων. Η διαφορά παίζει καθοριστικό ρόλο. Το είπαμε και θα το ξαναλέμε. Κολοβέρος. Καθόλου καλό το σουτ. Έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Μάντζαρης. Το πρώτο του. 78-53. Στους 25. Παρ' όλα αυτά παίρνει time out ο προπονητής του Λαβρίου. 1-4 πλέον τρίποντα για τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Φτάνει τους 5 πόντους με 2-8 σουτ εντός παιδιάς. Εδώ βλέπετε τι συμβαίνει συνολικά στο μάτς. Στην τέταρτη περίοδο ο Ιωνικός μοιάζει λίγο να ξυπνά, αλλά είπαμε ο δρόμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Κουζέλογλου στα πλάνα που μας δίνουν από το Βαν. Φλαγκ συγκινητικός πραγματικά. Ο κορυφαίος του Λαβρίου έφτασε τους 19, έχει βοήθεια και από τον Κουζέλογλου που βρίσκεται στους 17 και από τον Γιώργο Μιχαλό που είναι στους 12. 6:52 και το τέλος, οι δύο ομάδες επιστρέφουν και εμείς ακούμε το Βασίλη Αγριτάκη. Ο Χρήστος Ερέλης στο ίδιο ύφος που νωρίτερα τόνισε στους παίκτες ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Ξέρει, πρέπει να ξέρουν ότι οι παίκτες του Ιωνικού δεν θα τα παρατήσουν εύκολα. Τους είπε μαζί με τους βοηθούς του ότι έχουν ακόμα να κάνουν κάποια φάουλ και θέλησε να τους εφιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι έχουν δεχθεί πολλούς πόντους σε ευνηδιασμούς οι παίκτες του, ενώ στις άμυνες 5-5 τα πάνε μια χαρά. Μια ακόμη κακή άμυνα και κάτι ανάμεσα σε ευνηδιασμό και σετ παιχνίδι ήταν αυτό που δέχτηκε ο Ιωνικός. Το 80-53 από τον Μάρτιν, καθόλου καλή αντίδραση. Να φτάνει τόσο εύκολα μέχρι μέσα ο Μάρτιν. Μαυροκεφαλίδης, ο Λαντζεβάιν τον έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Χαμηλά το φάουλ. Ο Σερέλης φωνάζει για να μην δεχτεί παρόμοια φάση η ομάδα του όπως και στο πρώτο ημίχρονο που ουσιαστικά μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ο Ιωνικός σκόραρε με το Χόκκινς κάτω το καλάθι. Αυτή τη φορά δεν είχε η ίδια κατάληξη επίθεση του Ιωνικού που συνεχίζει όμως να βρίσκεται στην κατοχή του Σίμον στην μπάλα για την επαναφορά. Το ίδιο πράγμα πάλι με το Χόκκινς. 80-55. Έχω την εντύπωση ότι η διαφορά, αν η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, θα ήταν έξαλλος ο Σερέλης, ειδικά όταν ξαναβλέπει το ίδιο έργο. Ζάρας με άνεση. 82-55. Δεν υπάρχει άμυνα από πλευράς Ιωνικού.
Μαυροκεφαλίδης με τον Άντζε Βάιν πάνε και πάλι να παίξει με πλάτη. Βγάζει έξω για τον Σίμονς που στην αδύνατη πλευρά τροφοδοτεί τον Χόκινς για ένα ακόμη τρίποντο από πλευράς Ιωνικού. Διαφορά στους 25-82-58, 24. Τελικά ήταν διστακτική λίγο στη γραμματεία, πιστώθηκε ως δίποντο ή τρίποντο το τελευταίο σουτ. Ο Κόουλ με το μαύρο κεφαλίδι μπροστά του στέκεται άτυχος. Ο Ιωνικός αμυντικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει, είναι ξεκάθαρο. Η επιθέση του Λαβρίου στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ εύκολες. Ο τρόπος δηλαδή που φτάνει κοντά στο καλάθι η ομάδα του Σερέλη. Χάμιλτον. Σουτάρει ο Μαυροκεφαλίδης τελικά από τη 12η ασίστ του Χάμιλτον, 82-61. Να δούμε αν υπάρχει σφιγμός για τον Ιωνικό. -4-43 βέβαια για το τέλος. Η διαφορά μειώνεται. Φάουλ του Σίμονς στον Γερό Μιχαλό. Δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου τον Αρσενόπουλο που τελικά το πρόβλημα που έχει από ό,τι φαίνεται δεν θα του δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστεί. Ο Μέξας, ούτε τον Πετανίδη και τον Γκιούση ελάχιστα για 3 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, όπως και τον Μπέμπι για 2 λεπτά. Κατά τα άλλα ο Ιωνικός έχει βγάλει το μάτς με 7 παίκτες. Εδώ και πάλι η εκπληκτική ενέργεια από τον Μάρτιν, πρωταθλητής στο NCAA με το Κάντσας. Παίρνει και τη Βολίνο. Αν είδα καλά έχει χρεωθεί και με τεχνική ποινή. Ποιος είδες μήπως εσύ, Βασίλη? Ο Μάρτιν. Νομίζω ναι, νομίζω ο Μάρτιν. Μαυροκεφαλίδης ούτε από τη γραμμή θα καταφέρνει. 84-61. Ο Κόλ είναι αυτός που, όπως λέει ο Βασίλης Αγρετάκης, χρεώθηκε την τεχνική ποινή. Και εδώ γίνονται παρατηρήσεις στον πάγκο του Λαβρίου για το γεγονός ότι σηκώνονται και οι συνεργάτες του Σερέλη και οι παίκτες. 84-61, 4-20 για το τέλος. Χάμιλτον βρίσκει το Μάτζαρι. Άλλο ένα, όχι απλά κακό σούτ. Μάτζαρις 2 έρμπολ στο μάτς. Και σηκώνει το Λέισι ο προπονητής του. Μάρτιν. Φάουλ χαμηλά από το Χάμιλτον. Επαναφορά για το Λαβρίο που έχει 14 φυσικά δευτερόλεπτα και έχω την εντύπωση ότι και ο Σερέλης αυτό που επιθυμεί είναι να χαλαρώσουν λίγο οι παίκτες του και να εξαντλήσουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν. Ο Ζάρας με την εμπειρία του κατευθύνει την ομάδα προς αυτή την γραμμή. Ο Γιώργος Μιχαλός όμως πλέον πρέπει να βιαστεί. Η μπάλα τελικά είναι για τον Ιωνικό. Είναι δύσκολο να βγει ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά εμπιστευόμαστε και την άποψη του διαιτητή που ήταν ακριβώς από κάτω. Σίμονς, ούτε αυτός έχει το τρίποντο. Κόουλ. Γερομιχαλός.
Ζάρας ούτε τώρα. Λέισι. 8 στα 22 τα τρίποντα του Ιωνικού. Άλλο ένα, άλλη μία εντελώς άστοχη επιλογή από πλευράς Ιωνικού και Χάμιλτον συγκεκριμένα. Τρία λεπτά πριν από το τέλος, ο Πιλάβιος θα περάσει στη θέση του Ζάρα. Δεν ήταν σούτ, για πάσα έμοιαζε αυτό που θέλει να κάνει ο Χάμιλτον. Ο Ιωνικός ένα μάτσο που θα πρέπει να παίξει άμυνα, έχει μόλις δύο φάουλ στην τελευταία περίοδο και τώρα δόθηκε το τρίτο, αν καταλαβαίνω σωστά. Ναι, ο Χάμιλτον το χρεώνεται από ένα φάουλ και ο Κόουλ και ο Χάμιλτον, αν είδα σωστά τις υποδείξεις του κύριου Μαλαμά, έτσι είναι. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών του Λαβρίου. Κάτι έλεγε σε Βασίλη, δεν σ' άκουσα καλά. Ενώ ο Μάρτιν, πριν μας πεις, συνεχίζει να κάνει, να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο κανένας άλλος στην τελευταία περίοδο για το Λαβρίο. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον RJ Cole και οργανώνει και σκοράρει με ιδιαίτερη άνεση ο Μάρτιν, που πλέον με αυτό το καλάθι έφτασε τους 14-12. Και τώρα τους 13 όπως είδαμε. Μαυροκεφαλίδης προσπαθεί, Γερομιχαλός στα χέρια του Ρεμί Μάρτιν, αυτός δημιουργεί και ο Λαντζεβάιν ανεβάζει τη διαφορά στο 89-61. Τεράστια διαφορά στους 28 πόντους. Ο Ιωνικός κινδυνεύει με μια ήττα η οποία δεν θα του στερήσει μόνο τους βαθμούς της νίκης και το ροζ φυλαγών, αλλά κυρίως θα του στερήσει την οποιαδήποτε ισοβαθμία υπάρξει στο τέλος του πρωταθλήματος με τον Λαύριο. Μάντζαρης. 89-62. Διαφορά στους 27 και τώρα μένει σε αυτά τα επίπεδα. Κόουλ με αυτό το step back δεν τα καταφέρνει. 1-47 ακόμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Η διαφορά εξετάζεται στους πόσους θα φτάσει. Τεχνική ποινή και στο Hawkins. Χρεώνεται και το φάουλ και την τεχνική ποινή. Εικόνα διάλυσης από πλευράς Ιωνικού. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία τα προβλήματα που υπήρξαν. 4 φάουλ ουσιαστικά στον Hawkins. Τα προβλήματα με τον COVID που αντιμετώπισε η ομάδα της Νίκαιας και πολλές φορές επηρεάζουν όχι μόνο τους παίκτες που αρρώστησαν αλλά και τους υπόλοιπους. Εκτελέστηκε μία της τεχνικής ποινής, τώρα ο Κολοβέρος θα εκτελέσει άλλες δύο. 90-62, η διαφορά μπορεί να φτάσει τους 30. Καμία αντίσταση από τον Ιωνικό. Οι φίλοι αθλητοποιού, οι μισοί έχουν αποχωρήσει και οι άλλοι μισοί
δεν έχουν το κουράγιο να ενισχύσουν την ομάδα τους. Πράγματι στους 30 διαφορά. 92-62. Ούτε time out, ούτε τίποτα. Έχει παραδώσει τα όπλα ο Ιωνικός. Κάτι εξετάζουν στο μεταξύ από το χρόνο που απομένει, φανταζόμαι, για την επίθεση. Οι δύο διαιτητές της αναμέτρησης. Θα μας πει και ο Βασίλης ο Αγριτάκης όταν φτάσει εκεί κοντά. Είναι ένα σούτ νωρίτερα, αν είναι για 2 ή 3 πόντους. Ακούμε τον Βασίλη Αγριτάκη να μας πούν γιατί χειροκροτούν άπαντες στο γήπεδο του Λαβρίου. Το Λουκά Μαυρογεφαλίδη, αυτός είναι ο αποδέκτης της αποθέωσης και των χειροκροτημάτων, κυρίως από τους φίλους του Ιωνικού, αλλά και από τους φίλους των γηπεδούχων. Για άλλη μια φορά έχει πραγματοποιήσει, νομίζω, μια εξαιρετική εμφάνιση ο σέντερ του Ιωνικού. Πραγματικά είναι αυτός που γλιτώνει από τη γκρίνια και τη μουρμούρα των οπαδών του Ιωνικού. Τα έδωσε όλα, δεν ήταν αρκετός, όπως είπαμε, ούτε αυτός, αλλά ούτε δημιουργικά και ο Χάμιλτον. Φάουλ του Λαντζεβάιν. Θα πάει στη γραμμή πάλι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Δεν μετρά το τι είδαμε στη συνέχεια με την assist στο Hawkins. 92-63. Διαφορά στους 29. Και τώρα έμεινε εκεί. Μάρτιν στο κατέβασμα της μπάλας με τον Μάντζαρη απέναντι του. Λαντζεβάιν, Κολοβέρος. 5 δευτερόλεπτα ακόμη μέχρι μέσα μόνος του Κολοβέρος. Όταν τρως τέτοια καλάθια δεν μπορεί να μιλάμε για αξιοπρεπή εμφάνιση από πλευράς Ιωνικού. Στους 31 πατούσε ο Μαυροκεφαλίδης, αλλά δεν ευστόχησε έτσι κι αλλιώς. 94-63. Είναι σε τόσο μεγάλα επίπεδα η διαφορά που νομίζω ότι δεν έχει λόγο να κάνει και την τελευταία επίθεση το Λαύριο. Και μένει ακόμη χρόνος, 42. Αστόχησε ο Μάρτιν πάντως στο τρίποντο. Ο Ιωνικός πρέπει να βιαστεί όσο μπορεί για να μειώσει. Ο Μάντζαρης σε ένα ακόμη τρίποντο άστοχο. 28-2. Πέρασε τη σέντρα το κέντρο, το γήπεδο, το μισό Κολοβέρος. Ο Σερέλης δεν είπε στους παίκτες του να χαλαρώσουν και να μην εκδηλώσουν επίθεση. Και θα πάει και στη γραμμή των Βολών. Μετά το φάουλ του Ντεβόντε Λέισι. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος με τη διαφορά στους 31. 4 φάουλ για το Λέισι. Μικρή σημασία έχει όλο αυτό. Ο Μέξας, πέρα από την μεγάλη διαφορά που είχε το μάτς, δεν είχε την πολυτέλεια να ξεκουράσει και βασικούς του παίκτες. Είπαμε ότι ενδιέφερε και διαφορά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν έπαιζε και με χρησιμοποιούσε και τους πιο μικρούς ο Ιωνικός, θα είχε χειρότερη κατάληξη. Πόσο πιο χειρότερη. Εδώ παραλίγο η μπάλα έφτασε στην τελευταία φάση στο δικό μας monitor. 95-63. Επαναφορά είναι το μόνο καλό που έχουν κάνει παίκτες του Ιωνικού σε δύο φάσεις. Ο Μάντζαρης αστοχεί και στο τελευταίο τρίποντο και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Διαφορά 32 πόντων. 95-63. Το Λαύριο κάνει το πιο καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία τη φετινή σεζόν. Κερδίζοντας την Καρδίτσα πριν από 20 μέρες το τελευταίο παιχνίδι πριν το σημερινό, σήμερα απλά βάζει την σφραγίδα ότι είναι ομάδα που θέλει να παραμείνει και να χτίσει τη δική της ιστορία στην μεγάλη κατηγορία με 32 πόντους απέναντι στο φάντασμα του Ιωνικού. Ειδικά στο δεύτερο μέρος, σαν να μην εμφανίστηκαν ποτέ οι παίκτες του Μέξα και διαμορφώθηκε αυτό το 95-63
που όπως έχουν τα πράγματα φέρνει Ιωνικό, Καρδίτσα και Λαύριο σε ένα ρεκόρ 2-9 στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τις ομάδες πλέον έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα να είναι αυτές οι τρεις που όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Να... Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος και ο Βασίλης Αγριτάκης να μιλήσει με τον προπονητή των νικητών, τον κύριο Σερελή. Βασίλη, σε ακούμε.